Λοιπόν, η επαφή μας με την πραγματικότητα τώρα μας επιβάλλει να εστιάσουμε στις επικείμενες ευρωεκλογές και είναι κοντά μας ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίπρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας, καλημέρα σας. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αν σας τιμήσουν οι συμπολίτες μας με την ψήφο τους? Να αλλάξει πορεία η Ευρώπη. Είναι πολύ απλό. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πολύ άσχημο σημείο, αδιέξοδο δηλαδή. Αυτό το αναγνωρίζουν πλέον όλο και περισσότεροι οι θύναν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νυν και πρώην. Προτάσεις την ακούμε βέβαια, αλλά πρέπει να αλλάξει πορεία η Ευρώπη. Και το κοινωνικό μοντέλο που έχει συγκροτηθεί εδώ και δεκαετίες είναι αυτό του όπου το 1 τρίτο της κοινωνίας ή τα 2 τρίτα κατά περίπτωση δεν έχουν μέλλον, φυτοζωούν. Γι' αυτό και συγκινεί όλο και λιγότερο το ευρωπαϊκό μέλλον. Η σημερινή γενιά, δηλαδή των νέων, θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της. Υπάρχει ένα μοντέλο απόκλησης βορρά-νότου, αντί να υπάρχει σύγκληση και συνανάπτυξη των οικονομιών. Και ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εισβολή δηλαδή τη ρώσικη, ακολουθείται μια πορεία, θα έλεγα, αυτοκτονική, με την έννοια ότι οι πολιτικές που ευχούνται δεν είναι για το συμφέρον των ευρωπαϊκών λαών, των κοινωνιών, είναι για το συμφέρον κυρίως των ΗΠΑ και άλλων συμφερόντων εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, λέτε κάποια πράγματα σε ένα κείμενο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό σας, που επιγράφεται διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρώπη, κύριε Τσίπρα, που έχουν ενδιαφέρον, όμως μου γεννούν και κάποιες απορίες και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Λέτε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να μονιμοποιηθεί ένας μηχανισμός στήριξης, σαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέτε ότι τα χρήματα που προβλέπονται για τη συνοχή δεν επαρκούν και πρέπει να αυξηθούν οι πόροι. Ένα ερώτημα είναι από πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν και να βρεθούν οι έξτρα πόροι? Θα πρέπει και κάθε χώρα να πληρώνει περισσότερο, να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός? Φαντάζεστε κάποιο είδους φόρο από τον οποίο θα προκύψουν αυτά τα έξτρα χρήματα? Φαντάζεστε ευρωομόλογο, κοινό δανεισμό, όλα μαζί? Πώς το σκέφτεστε? Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ήδη έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για την Ουκρανία, δισεκατομμύρια είναι. Είναι πάνω από 100 αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν διατεθεί. Άρα χρήματα δίνονται. Επίσης υπάρχει μια εκτόξευση αμυντικών προϋπολογισμών σε όλη την Ευρώπη. Άρα πάλι χρήματα υπάρχουν ως προς αυτό. Αυτό για το οποίο φαίνεται να υπάρχουν λιγότερα χρήματα είναι οι περιφέρειες της Ευρώπης και η κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα της Ευρώπης. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε μέσα στον καιρό της πανδημίας. Αυτό είναι αίτημα της αριστεράς εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή να υπάρξει μια συνολικότερη αντιμετώπιση του θέματος που λέγεται κοινωνική συνοχή και περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη από την Ευρώπη, όχι το κάθε κράτος. Το Ταμείο Ανάκαμψη, για να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα, είχε προταθεί και από την ελληνική πλευρά και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, σας λέω, προτάθηκε μέσα στην πανδημία. Στην πανδημία, βέβαια. Στην πανδημία. Ναι, συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης, δεν προτάθηκε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πολλά πράγματα ακούγονται, ξέρετε, στα ελληνικά μίντια ότι προτάθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και δεν έχουν προταθεί. Σας το λέω γιατί παρακολουθώ και τα ξένα μίντια και δεν υπάρχει πουθενά κάτι τέτοιο. Συμφώνησε και προφανώς καλά έκανε. Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Αλλά υπάρχει ζήτημα και αμοιβιοποίηση του χρέους στην Ευρώπη. Αν λέμε ότι είμαστε ένας κοινός οργανισμός. Αλλά υπάρχει ζήτημα δαπανών γενικά αντιμετώπισης των ευρωπαϊκών συστημάτων συλλογικά. Άρα το Ταμείο Ανάκαμψης με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να συνεχιστεί και σε άλλα πεδία και στο μέλλον. Τώρα και την ελληνική πλευρά υπάρχει ζήτημα αξιοποίησης. Τα λεφτά που σας ρώτησα. Είπατε ότι δίνονται για την Ουκρανία, δίνονται για τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Εσείς από πού λέτε να τα βρούμε? Να κόψουμε τις δαπάνες άμυνας, αυτές που θέλουν οι επόμενοι. Από πού βρέθηκαν τα 100 και δισεκατομμύρια που δόθηκαν στην Ουκρανία? Είναι δανεισμός στην ουσία της Ευρώπης. Κακώς δόθηκαν στην Ουκρανία. Κανένα. Η γνώμη μου είναι ότι κακώς δόθηκαν. Αυτό που έπρεπε να κάνει η Ευρώπη, πέρα από το να κατοικάσει τη ρωσική εισβολή και να επιβάλλει κυρώσεις, ήταν να αναζητήσει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και κυρίως να αναζητήσει μια αρχιτεκτονική συλλογική ασφάλειας ανάμεσα στην Ευρώπη. Πιστεύετε δηλαδή ότι η καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιβολή κυρώσεων θα είχε ανακόψει αυτό που βλέπουμε να συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια? Γιατί ανακόπτει η σημερινή κατάσταση. Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν χωρίς τη στήριξη της Δύσης. Τα πράγματα μπορεί να είχε τελειώσει από τους πρώτους μήνες. Εάν η Δύση έβαζε όλες τις δυνάμεις στο να υπάρξει ειρήνη, αλλά δεν ήταν αυτή η βούληση ορισμένων πλευρών, πιθανώς θα είχε λήξει ο πόλεμος εδώ και καιρό στην Ουκρανία.
Ο Μακρόν ο ίδιος έχει μιλήσει για εθνική συλλογική ασφάλεια λίγες μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας. Από τότε δεν ξανακούστηκε, αλλά αυτό είναι κάτι αναγκαίο. Έτσι ζούσαμε για δεκαετίες με τη Σοβιετική Ένωση και έτσι πρέπει να ζήσουμε και τώρα. Εκτός αν θέλουμε οπωσδήποτε να πάμε σε πόλεμο. Πόλεμο εδώ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Κίνα αργότερα. Λοιπόν, είπατε για τη Μέση Ανατολή, ναι. Κύριε Τσίπρα, αν μου επιτρέπετε, είστε υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Το άκουσα και από τον κύριο Κασελάκη. Προφανώς, κοιτάξτε, αν είχε κάποια σκοπιμότητα η επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο να ανακόμψει μια πορεία εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες και τις χώρες του κόλπου, δεν νομίζω ότι αυτό το πέτυχε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αντίδραση μετά του Ισραήλ έχει προκαλέσει ένα διεθνές κύμα οργής, αγανάκτησης για τη σφαγή που εξελίσσεται ακόμη σήμερα στη Γάζα και στη Ράφα. Και η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ειρήνευση. Δηλαδή να υπάρξουν δύο κράτη στα σύνορα του πριν το 1967 με πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Θα αναγκάσει και το Ισραήλ σε αυτό το θέμα σε μια δίπλωση. Επί των ημερών διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αναπτύχθηκε έτσι περαιτέρω η συνεργασία μας με το Ισραήλ. Είχαμε και στους τομείς της άμυνας. Το έλεγα και χθες που μιλούσαμε με την κυρία Κεχαγιά. Θυμάμαι τις κοινές εκπαιδεύσεις πιλότων στην Ελλάδα. Στρατηγικά θέλω να πω, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ τις καλλιέργειες δεσμών και σχέσεων. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει αλλάξει στρατηγικά η θέση σας? Όχι, κοιτάξτε. Γιατί είδαμε τον κύριο Κασελάκη να πηγαίνει εκεί, αλλά να μην συναντά κανέναν από την Ισραηλινή πλευρά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς έχει άλλους περιορισμούς μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση. Η γεωπολιτική είναι εξαιρετικά σκληρό πεδίο που δεν υπάρχει την πολυτέλεια, να το πω έτσι, επιλογών. Δηλαδή, το βασικό ζήτημα είναι η ασφάλεια της χώρας και ο συσχετισμός δύναμης και με φάση αυτού διαμορφώνονται συνεργασίες, συμμαχίες κτλ. Ήταν σωστό αυτό το οποίο κάναμε. Θα πρέπει να συνεχιστεί, να υπάρχουν γεωστρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ. Από εκεί πέρα, για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό και το θέμα του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι το μεγάλο μας αποκούμπι και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε αλλά κάτι. Εξελίσσεται μια σφαγή δίπλα μας. Είναι πολύ άσχημη η στάση που κρατάει συνολικά η Δύση αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι έστω και τρεις χώρες, οι δύο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνώρισαν το κράτος του Ισραήλ. Ισπανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, τα λέγαμε τώρα και με τον κύριο Φίλη. Κύριε Τσίπρα, από τη μια ο αρχηγός σας πάει στη Δυτική Όχθη και από την άλλη βλέπουμε σε πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή να δείχνει το σπίτι του στις Πέτσες. Δεν υπερκαλύπτει οποιαδήποτε πολιτική σας πρωτοβουλία ή πιο φαντεζή προσέγγιση στην οποία επιμένει ο κύριος Κασελάκης? Σας βρίσκει σύμφωνο αυτή η προσέγγιση? Καταρχήν να σας πω ότι ναι. Όλο το σεβασμό 10 μέρες πριν τις εκλογές δεν είναι ώρα για τέτοιες συζητήσεις. Γιατί δεν είναι ώρα για τέτοιες? Ίσα ίσα το ότι προεκλογικά επιλέγετε να μας δείχνετε τα σπίτια σας από το να μιλάμε κατά κύριο λόγο για την πολιτική σας είναι μια επιλογή. Δεν είναι σεβαστή καθόλου. Αλλά επ' αυτής ζητώ την άποψή σας. Η άποψή μου είναι ότι γενικά ο Ξέρης έχει πρόβλημα γενικά με το θέμα της επικοινωνίας. Είτε για να αναδείξει τα θετικά τα οποία είχε η πολιτική του και επί κυβέρνησης και αργότερα, είτε για να μιλήσει για τα όποια λάθη έγιναν. Υπήρχε θέμα επικοινωνία σε πάση περιπτώσει. Αν αυτό διορθώνεται σήμερα είναι θετικό. Σε κάθε περίπτωση τα περιεχόμενα αυτό που μετράνε, δηλαδή ο ελληνικός λαός θα ξανακερδιστεί σε μια άλλη προοπτική μόνο από άψη του περιεχομένου. Δεν, η επικοινωνία από μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το σχέδιο. Και κάτι τελευταίο, αν έχετε την καλοσύνη, δημοσιεύθηκαν στα παραπολιτικά τα αποτελέσματα μιας έρευνας της GPO για τον ηγέτη μιας ενιαίας, ας πούμε, κεντροαριστερά. Στην πρώτη θέση είναι ο κύριος Τσίπρας με 16 κάτι, δεύτερος με 13 κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης, τρίτος ο κύριος Κασελάκης με 10,5. Θα ήθελα το σχόλιο σας και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν θα δούμε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και εσάς όλους, τα στελέχη της πρώτης γραμμής, στην πρωτοβουλία Τσίπρα-Ζάεφ 17 Ιουνίου. Καλά, γιατί το τελευταίο νομίζω είναι αυτονόητο, αλλά το βασικό ζήτημα με είναι αυτονόητο ότι θα είναι εννοείται ο κύριος Κασελάκης και τα στελέχη πρώτης γραμμής στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα. Απαντάω για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό μου απαντάω. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αλλά από όλη την περιοδία που έχω κάνει σε μεγάλο μέρος της χώρας, νομίζω είναι πλειοψηφικό το αίτημα σε ανθρώπους που είτε θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, είτε θα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, είτε δεν ψηφίζουν κανέναν από τους δύο, και αυτός είναι πιο πολλοί κόσμος ακόμα.
το αίτημα του να υπάρξουν ευρύτερες συνεργασίες στον χώρο της προοδευτικής παράταξης και του αριστεράς, που είναι παραπάνω κατά τη γνώμη μου. Πώς το ακούτε, ότι είναι στην πρώτη θέση ο κύριος Τσίπρας, και να κλείσουμε με αυτό. Και το, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι έχει σημαντικό ρόλο να παίξει με τέτοια προοπτική. Είναι παρόν, είναι ενεργός και ο περισσότερος κόσμος θέλει μια ενεργό επαναφορά του στην πολιτική, με όποιο τρόπο γίνεται αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Θυμίζω, υποψήφιος ευρωβουλευτής ο κύριος Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα.